κινέζικη κουζίνα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πάρα πολύ αγαπητή. Το γλυκό ξένο κοτόπουλο θα σας δείξω. Είναι όχι μόνο αντιπροσωπευτικό φαγητό της κουζίνας αυτής, αλλά και ένα εξαιρετικό πιάτο, το οποίο θα σας ενθουσιάσει αφού θα βάλουμε μέσα κοτόπουλο, θα το τηγανίσουμε πάρα πολύ τραγανό, πιπεριές, μπρόκολο, χυμό από πορτοκάλι, ανανά. Θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά σε ένα εξαιρετικό, πλούσιο και ζουμερό γεύμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με λίγο κρεμμύδι. Θα κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια. Δεν χρειαζόμαστε ιδιαίτερη ακρίβεια. Κρεμμύδι εδώ λοιπόν. Κόκκινη πιπεριά. Κόβουμε τις άκρες πρώτα. Και μετά, για να μην πετάξουμε και αυτό το κομμάτι εδώ. Λοιπόν, κόβουμε και την πιπεριά. Νομίζω μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Ωραία, λίγο ελιέλαιο θα χρειαστώ για εδώ. Έχω ζεστάνει το σκεύος μου. Και πάμε μέσα με πιπεριά και κρεμμύδι. Εδώ θέλουμε να δώσουμε χρώμα στο λαχανικό και θέλουμε να αρχίσουν να μαλακώνουν. Όχι τελείως μαλακά, γιατί θέλουμε να παραμείνουν λίγο τραγανά στο τέλος και να έχουν έτσι ένα ωραίο δάγκωμα. Περιγές κρεμμύδι δουλεύει. Θα κόψουμε και λίγο φρέσκο κρεμμύδι. Μέσα και το κρεμμύδι. Ανανάς. Τον έχουμε καθαρίσει, αλλά στα tips που έχουμε στο κανάλι μπορείτε να δείτε σε ένα γρήγορο βιντεάκι όλη τη διαδικασία του πώς καθαρίζουμε και κόβουμε τον ανανά. Πολύ ενδιαφέρον. Σας προτείνω να το τσεκάρετε και να το δείτε και αυτό. Οπότε, αφαιρώ το μεσαίο κομμάτι και θα κόψουμε λίγο από τον υπόλοιπο ανανά. Δεν χρειαζόμαστε πολύ. Θέλουμε τον αρωματικό του χαρακτήρα και το γλυκόξινο στοιχείο που έχει για να ενισχύσουμε περισσότερο τη γλυκόξινη σάλτσα και τη γλυκόξινη γεύση που θέλουμε να δώσουμε στο πιάτο. Τσεκάρουμε λίγο και τα λαχανικά εδώ που σοτάρονται. Προχωράνε ωραία, παίρνουν χρώμα. Μπρόκολο. Θέλουμε να βγάλουμε τα μπουκέτα, οπότε με ένα μαχαίρι, γύρω-γύρω, κόβουμε με αυτόν τον τρόπο. Και θα τα κόψουμε σε λίγο μικρότερα, δηλαδή περίπου αυτό το μέγεθος, γιατί δεν θα τα μαγειρέψουμε περισσότερο. Δεν θα μαγειρέψουμε μάλλον ξεχωριστά, θα μπουν κατευθείαν μέσα εδώ, στο τελείωμα, οπότε θέλουν μικρό χρόνο μαγειρέματος για να παραμείνουν τραγανά και ζουμερά. Δεν ξεχνάμε εδώ το ανακάτεμα. Εδώ είμαστε έτοιμοι τώρα να προχωρήσουμε και θα βάλουμε λίγο τριμμένο τζίντζερ. Θα το δουλέψουμε έτσι λίγα δευτερόλεπτα για να αφήσει το πολύ ωραίο του άρωμα. Και τώρα έχουμε ξύδι λευκού κρασιού, χυμό από πορτοκάλι, κέτσαπ για να ενισχύσουμε τη γεύση αυτή του γλυκόξινου που λέγαμε πριν. Εντάξει, θα ανακατέψω για να ενσωματωθεί η κέτσαπ. Καλό είναι να φέρουμε τα πλαϊνά μέσα για να μην κάνουν εκεί πάνω. Ρίχνουμε και μια δοκιμή. Είναι ωραίο. Λίγο αλατάκι. Ανανάς μέσα επίσης. Να μαλακώσει λίγο. Θα προσθέσω λίγο πορτοκάλι ακόμα. Χυμό. Και τώρα έχουμε corn flour. Θα το ανακατέψω με λίγο νερό. Ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε εδώ ένα υγρό που η σύστασή του να θυμίζει, η πυκνότητά του να θυμίζει την πυκνότητα της κρέμας γάλακτος. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε το corn flour είναι για να δέσουμε τη σάλτσα. Προσεκτικά μέσα λίγο και ανακατεύουμε. Ωραία, νομίζω είμαστε καλά εδώ. Και αν πήξει λίγο παραπάνω, βέβαια έχουμε το νερό για να αραιώσουμε. Πάμε τώρα μέσα και τον μπρόκολο, το τελευταίο υλικό. Εδώ, επειδή έπεσε η φωτιά με το που έβαλα τον μπρόκολο, θα τη δυναμώσω πάλι λίγο. Θα προσθέσω και ελάχιστο νερό. Λίγο ακόμα αλάτι. Επειδή θα το αφήσω στην άκρη μέχρι να μαγειρέψουμε και το κοτόπουλο, θα περάσουν λίγα λεπτά, οπότε δεν χρειάζεται παραπάνω μαγείρεμα. Με τη θερμοκρασία που ήδη υπάρχει στο σκεύος αυτή τη στιγμή, θα συνεχίζει το μπρόκολο να μαγειρεύεται και θα έρθει ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Οπότε το τραβάω εκτός και το αφήνω στην άκρη. Κοτόπουλο λοιπόν, και αυτή εδώ θα είναι μια από τις αγαπημένες μου τεχνικές. Λατήσω λίγο το κοτόπουλο. Αλάτισμα το κοτόπουλο. Καταρχάς έχουμε κοτόπουλο φιλέτο από μπούτι. Λίγο αυγό λοιπόν θα βάλω εδώ μέσα. Χτυπημένο αυγό είναι. Θα ανακατέψουμε καλά. Και τώρα corn flour. Το corn flour θα μας δημιουργήσει να κάνουμε μια πολύ ωραία κρούστα. Λίγο ηλιέλαιο. Τέλεια, και ηλιέλαιο σε ζεστό τηγάνι. Κοτόπουλο λοιπόν μέσα εδώ. Όπως είπα, θα μας δώσει μια πολύ ωραία και τραγανή κρούστα. Τέλεια. Μέχρι να γίνει, έχω να κόψω λίγο φρέσκο κρεμμύδι, το οποίο θα ρίξουμε από πάνω, λεπτοκομμένο. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Θέλει το χρόνο του. Κόλιανδρο βέβαια.
Και όπως έχουμε πει με τα βότανα, μην το παρακάνουμε με το ψιλόκομμα, έτσι. Χάνουν το αρωμά τους. Οπότε μέχρι εδώ είμαι καλά, θα το βάλω στην άκρη. Εντάξει, αν έχουν κολλήσει λίγο, είναι λογικό. Ας πάμε. Γυρίζουμε το κοτόπουλο απ' την άλλη, έχει πάρει ωραίο χρώμα όπως βλέπουμε. Και νομίζω θα σερβίρουμε κατευθείαν εδώ στο σκεύος. Θα βάλουμε εδώ ένα χαρτάκι για να τραβήξουμε λίγο το λάδι. Είναι εξαιρετικά τραγανό. Λίγο αλάτι βέβαια. Και αν θέλετε βέβαια να τα ανακατέψετε με τη σάλτσα όλα μαζί, μπορείτε. Φρέσκο κρεμμύδι, απαραίτητο κατά τη γνώμη μου. Κόλιανδρος, απαραίτητος και αυτός. Όπως απαραίτητο είναι να κάνετε subscribe για να βλέπετε συνταγές και να μαγειρεύετε συνταγές σαν και αυτές εδώ και να μοιραστείτε και μαζί μου τα σχόλιά σας.